Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Στο γραφείο σας στοιχείο για μια συνέντευξη για τη Λέσβο. Καλημέρα στο νησί. Το οποίο το διαβάζει όλο το Αιγαίο. Άρα φαντάζομαι οι άνθρωποι θα διαβάσουν την συνέντευξη, θα ακούσουν αυτό το βίντεο, δεν θα είναι μόνο στη Λέσβο. Σας ακούνε περισσότεροι από το νησί σας. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα όμως στην ουσία. Χτες επέτειος απελευθέρωσης της Χίου. Πριν από 5 μέρες επέτειος απελευθέρωσης της Λέσβο. Τι σημαίνει αυτή η μέρα για έναν υπουργό της κυβέρνησης σήμερα? Σημαίνει καταρχήν ότι είναι μια μέρα που γιορτάζουμε. Και νομίζω στη σύγχρονη Ελλάδα πολλές φορές μέσα στη μιζέρια της συζήτησης που κάνουμε στα πολιτικά δεν αναγνωρίζουμε την τεράστια πρόοδο που η χώρα μας έχει κάνει τα τελευταία 100 χρόνια. Από μια φτωχή βαλκανική χώρα γίναμε μια ισχυρή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα υψηλό επίπεδο ευημερίας για τους Έλληνες πολίτες, μια ισχυρή δημοκρατία, μια χώρα με ευρωπαϊκή παρουσία. Και νομίζω είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Όχι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, όχι ότι δεν υπάρχουν θέματα που πρέπει να βελτιώσουμε στο παρόν και στο μέλλον, αλλά πρέπει και να αναγνωρίσουμε ότι η χώρα μας κατάφερε στα 200 χρόνια της σύγχρονης ιστορίας της, από μια μικρή γεωγραφική κουκίδα, να γίνει μια χώρα πολύ ισχυρότερη της γεωγραφικής παρουσίας. Μιλήσατε για μιζέρια. Υπάρχει μιζέρια στην πολιτική κουβέντα σήμερα? Μακάρι να υπήρχε μιζέρια σήμερα, υπάρχει τοξικότητα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που βιώνουμε στα πολιτικά της χώρας μια πολύ έντονη τοξικότητα. Δυστυχώς, επειδή αναφερθήκαμε και ιστορικά, άμα δούμε από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα τις πολύ έντονες τοξικές διαφορές που στο παρελθόν δυστυχώς είχαν και βίαιη έκφανση, δεν είναι κάτι δυστυχώς ασυνήθιστο στην πολιτική μας κουλτούρα. Βλέπουμε τώρα μια προσπάθεια επανατοξικοποίησης της πολιτικής σε μια εποχή που οι διεθνείς συγκυρίες, οι διεθνείς κρίσεις θα έπρεπε όλους μας να μας έχει πιο ευθυγραμμισμένους. Η ενότητα του ελληνικού λαού είναι περισσότερο ζητούμενο σήμερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Το αίτημα όμως για ενότητα είναι αφημονωσήμαντο, πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι ένα αίτημα από τη μια πλευρά στην άλλη, από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Λειτουργεί η κυβέρνηση στην κατεύθυνση της ενότητας? Η κυβέρνηση προσπάθησε να επικεντρωθεί στο έργο της. Δεν επικεντρώθηκε στην αντιπολίτευση, επικεντρώθηκε στις μεγάλες προκλήσεις της οικονομίας, της πανδημίας. Απέναντι σε αυτό, κάποιες φορές δεχθήκαμε επικοδομητική κριτική και πάντα υπάρχουν σημεία στα οποία θέλουν βελτίωση. Να σας πω στο μεταναστευτικό, παραδείγματος χάρη, με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πάντα είχαμε μια καλή επικοινωνία. Παρότι έχουμε μια έντονη ιδεολογική διαφορά, υπήρχε ένας αλληλοσεβασμός που μόνο καλό έκανε στη διαχείριση της κρίσης, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές υπήρχε επικοινωνία. Θυμάμαι στη φωτιά της Μόρια που είχε έρθει και αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία είχαμε μια επικοινωνία, ενημέρωσα τα κόμματα για την κρίση που υπάρχει, το τι πρέπει να γίνει. Άκουσα ιδέες, άκουσα απόψεις, τις οποίες χρησιμοποίησα στο δικό μου έργο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, επειδή πάμε σε εκλογές και κατά παράδοση στη χώρα μας, όταν πάμε σε εκλογές, και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία, παρότι πέρασε δύσκολα χρόνια, έχει αυτή τη μεγάλη διαφορά ακόμα στις δημοσκοπήσεις. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, οδηγεί οργανωμένα την αξιωματική αντιπολίτευση στην προσπάθειά της να αυξήσει τους τόνους. Έχουμε ξαναζήσει κάτι αντίστοιχο από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, η τοξικότητα που βλέπουμε σήμερα μας θυμίζει την τοξικότητα που βιώσαμε με την υπόθεση Νοβάρτης, που θεωρήθηκε τότε το μεγαλύτερο σκάνδαλο από καταβολή ελληνικού κράτους. Και τελικά, επί ΣΥΡΙΖΑ, οι 10 κατηγορούμενοι αρχιοθετήθηκαν σχεδόν όλοι και τώρα έχει ολοκληρωθεί η αρχιοθέτηση όλων των υποθέσεων χωρίς ποτέ να έχει βρεθεί κάτι επίδικο στο θέμα της Νοβάρτης που να αφορά πολιτικά πρόσωπα. Επειδή αναφέρομαι στην Νοβάρτης και να είμαι ξεκάθαρος, υπήρχε ένα διεθνές σκάνδαλο Νοβάρτης, η οποία Νοβάρτης χρησιμοποιούσε πρακτικές που δεν είναι σύνομες για να επηρεάσει γιατρούς να συνταγογραφούν τα προϊόντα της. Δυστυχώς αυτό στην Ελλάδα δεν το εξετάσανε. Επικεντρωθήκαν σε πολιτικά πρόσωπα τα οποία δεν συνδέθηκαν ποτέ με κάτι συγκεκριμένο που να αφορούν την Νοβάρτης και αυτό μπήκε στο αρχείο. Τώρα βλέπουμε το αντίστοιχο πάλι. Με λίστες να κυκλοφορούν κάθε Κυριακή, με ονόματα τα οποία κάποιοι πιθανόν να παρακολουθούσαν. Όπως γνωρίζετε, το σύστημα, αυτά τα συστήματα Predator, Pegasus, δεν είναι συστήματα τα οποία απαιτούν κρατική χρήση. Δεν είναι όπως το παρελθόν που ήταν κρατικές επισυνδέσεις σε κουτιά. Εδώ μιλάμε για software. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να είναι συστήματα τα οποία λειτουργούν και εκτός Ελλάδος, τα οποία μπορεί να παρακολουθούν
Έλληνες πολίτες. Είναι μεγάλο. Θα μπορούσαν όμως να χρησιμοποιηθούν και από κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Ναι, και νομίζω ότι έχει βγει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μία σύμβαση με μία από αυτές τις εταιρείες. Όπως και μία παρέτηση του Διευθυντικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο ζήτημα και ευχαρίστω να το συζητήσω και αυτό. Υπήρχε η υπόθεση της νόμιμης επισύνδεσης του κ. Ανδρουλάκη, στην οποία κρίθηκαν ότι υπήρχαν πολιτικές ευθύνες, γιατί ήταν κάτι το οποίο παρότι νόμιμο δεν συνάδει με τα πολιτικά ήθη. Και γι' αυτό πήραν την ευθύνη οι έχοντες την εποπτεία της ΕΕΠ, είτε στην ΕΕΠ ή στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού και παραιτήθηκαν. Και αυτό ήταν και μια θαραλέα κίνηση ανθρώπων να πάρουν ευθύνη πολιτική για κάτι το οποίο δεν έχει νομική διάσταση. Έχει μια πολιτική ηθική διάσταση. Από εκεί πέρα, επειδή αναφερθήκατε στο Predator, από ό,τι προκύπτει, επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε σύμβαση με αυτή την εταιρεία. Επί ΣΥΡΙΖΑ επίσης προκύπτει ότι υπήρχε και νόμιμη επισύνδεση υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο πιθανόν να ήταν απόλυτα νόμιμη και να έγινε για ένα σοβαρό λόγο. Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία της υπόθεσης, δεν έχω διαβάσει τους φακέλους. Ξέρετε, είναι επικίνδυνο πολλές φορές να προσπαθούμε να έχουμε άποψη για νομικά γεγονότα χωρίς να έχουμε πλήρη γνώση ενός φακέλου και γι' αυτό δεν θα το κάνω. Αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθεί να υπάρξει μια γενικευμένη καταγγελία, η οποία για μένα έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος όλης αυτής της προσπάθειας και όλα αυτά τα ονόματα που δημοσιεύονται χωρίς κανένα στοιχείο, αυτό που προσπαθούν να δημιουργήσουν είναι μια εσωκομματική ένταση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ελπίζουν κάποιοι ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία θα υπάρχει μια αντίδραση των φερόμενων ως παρακολουθούμενοι ή άλλων βουλευτών. Να τολμήσω να ρωτήσω. Το οποίο όμως υπάρχει αντίδραση. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αντίδραση. Εγώ συνομιλώ διαρκώς και με συναδέλφους βουλευτές και με συναδέλφους στην κυβέρνηση. Είναι απόλυτη η στήριξη στον Πρωθυπουργό και κανείς δεν πιστεύει ότι υπάρχει αυτό το κύκλωμα στο οποίο αναφέρονται τα δημοσιεύματα και γι' αυτό δεν υπάρχουν καθόλου εσωτερικές αντιδράσεις. Λοιπόν, θα σας πω να πάω ένα βήμα παραπάνω και να σας πω κάτι, αν θέλετε, πιο επικίνδυνο. Οι υπουργοί διαχειριζόμαστε κρίσιμα χαρτοφυλάκια. Διαχειριζόμαστε θέματα εθνικής ασφαλείας. Είμαστε κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών. Το να υπάρχει κατά καιρούς ένας δειγματοληπτικός έλεγχος από την ΕΕ στα δικά μας πεπραγμένα, δεν το θεωρώ παράλογο. Δεν θεωρώ παράλογα η οργανωμένη ελληνική πολιτεία να ελέγχει κατά καιρούς ότι η δική μας συμπεριφορά δεν θέτει θέματα εθνικής ασφαλείας, είτε από επιλογή, είτε από παράληψη, είτε από αμέλεια. Για την οποία όμως πρέπει να ενημερώνεται ο Πρωθυπουργός και όχι κάποιοι. Κοιτάξτε, αυτονόητα ότι η οποιαδήποτε λήψη πληροφοριών πρέπει να είναι εν γνώση του Πρωθυπουργού, δεν είναι αυτόνομη. Κοιτάξτε, σε πολλές φορές. Η ΕΕΠ δεν είναι ένα παρακράτος, όχι με την έννοια την τρέχουσα, έτσι, αλλά ένα κράτος δίπλα στο κράτος. Η ΕΕΠ είναι ένα κομμάτι της κρατικής λειτουργίας. Και επικεφαλής ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δέχτηκε να είναι αυτός. Εδώ, που δέχτηκε, επέλεξε να είναι αυτός. Εδώ όμως θέτεται ένα ζήτημα επίσης ιδιαίτερα σημαντικό. Τα πολιτικά πρόσωπα δεν είμαστε επιχειρησιακοί. Παραδείγματος χάρη, να το φέρω στο δικό μου Υπουργείο, έχουμε 20.000 αιτήσεις ασύλου το χρόνο. Και έχουμε μια υπηρεσία ασύλου. Και έχουμε εκατοντάδες υπαλλήλους που διαβάζουν φακέλους, κάνουν συνεντεύξεις σε τούντες άσυλο και δίνουν άσυλο. Εγώ δεν έχω γνώση αυτών των φακέλων. Και ούτε θα έπρεπε να έχω γνώση αυτών των ατομικών φακέλων. Δεν είναι ο ίδιο υπουργός όμως μετανάστευσης από τον υπηρεσιακό παράγοντα που διαχειρίζεται το αίτημα του Ομάνα και ο Κουβέιτ. Ένας πολιτικός προϊστάμενος μιας υπηρεσίας δεν υποκαθιστά τη φυσική ηγεσία μιας υπηρεσίας όπως είναι η ΕΕΠ, όπως είναι η ελληνική αστυνομία, όπως είναι οι ενόπλες δυνάμεις. Θέλει κάπου να οριστεί και σωστά ποια είναι αυτό που λέμε η πολιτική επιτήρηση των πολιτικών, των διαδικασιών, της στρατηγικής, του προϋπολογισμού και άλλο η διαχείριση ατομικών υποθέσεων, σας θυμίζω, και νομίζω ότι μια πολύ μεγάλη καινοτομία του επιτελικού κράτους, το οποίο προσπάθησαν να στυλιτεύσουν κοινωνιακά οι αντιπολιτεύσεις, αλλά έθεσε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αφαίρεσε από τους υπουργούς το δικαίωμα υπογραφής σε ατομικούς φακέλους. Δηλαδή, αν κάνεις εσύ μια αίτηση σε μια υπηρεσία, δεν μπορεί να περάσει το επίπεδο του Γενικού Διευθυντή η υπογραφή της αίτησης. Δεν θα πάει στον υπουργό ο ατομικός σας φάκελος για μια επένδυση, για μια άδεια ή για οτιδήποτε. Το οποίο ήταν ένας παραλογισμός του ελληνικού κράτους. Όταν μιλάω με
συναδέλφους μου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και νομίζω αυτό έχει να κάνει και με τα θέματα ασφαλείας. Οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί άλλων χωρών έχουν και περισσότερη απόσταση από ό,τι έχουμε εμείς από τις υπηρεσίες τις οποίες διοικούν αναφορικά με συγκεκριμένα ζητήματα. Και αυτό νομίζω είναι πιο υγιές. Αυτό είναι η έννοια του επιτελικού κράτους, ότι και το κράτος, ο μηχανισμός, δεν είναι αυτονομημένος με την αρνητική έννοια, αλλά δεν είναι και καθοδηγούμενος στην καθημερινότητά του από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Παραδείγματος χάρη, τα υπουργεία πλέον έχουν τους υπηρεσιακούς γραμματείς. Στο Υπουργείο, το δικό μου, ο υπηρεσιακός γραμματέας έχει την τελική υπογραφή για κάθε θέμα διαχείρισης του προϋπολογισμού του Υπουργείου που λαμβάνω από το ελληνικό δημόσιο, από το κρατικό κορβανά, και το τελικό δικαίωμα υπογραφής για οποιοδήποτε θέμα προσωπικού το έχει ο υπηρεσιακός γραμματέας και όχι εγώ. Αυτό είναι ένα δείγμα ωριμότητας πλέον του σύγχρονου ελληνικού κράτους που μετά από 200 χρόνια είχε αργήσει να γίνει. Κύριε Υπουργέ, εδώ και 2,5 χρόνια ταυτίσατε το όνομά σας με το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην ουσία το... Σχεδόν τρία θα έλεγα. Σχεδόν τρία. Τον Ιανουάριο τρία. Τον Ιανουάριο. Ξεκινήσατε προπυλακιζόμενος θα έλεγα. Στοιχείο θυμάμαι τα γεγονότα εκείνο το βράδυ στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και καταλήξατε χτες να πίνετε κρασί με τους κατοίκους των χωριών. Να ξεκινήσουμε ανάποδα την κουβέντα. Αν κάτι θα αλλάζατε σε αυτά τα σχεδόν τρία χρόνια όπως είπατε, τι θα ήταν? Κοιτάξτε, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Και ξεκάθαρα ήταν μια αποστολή η οποία πέτυχε με τη συνεργασία όλων της κυβέρνησης. Δεν είναι ένα ατομικό μου έργο. Ξεκίνησε από ένα ξεκάθαρο στόχο που έθεσε ο Πρωθυπουργός, ξεκίνησε με μια πολύ καλή συνεργασία όλων των συναρμόδιων υπουργείων, τα οποία εμπλέκονται στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Είχαμε βάλει δύο πολύ συγκεκριμένους στόχους. Ο πρώτος ήταν η δραστική μείωση των ροών και από 72.000 το 19 πέσαμε στις 8.500 πέρυσι. Φέτος θα είμαστε περίπου 14.000 οι δεύτερες χαμηλότερες ροές της δεκαετίας. Και ο δεύτερος στόχος ήταν ο δραστικός περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε στην αρχή και δημιούργησε και αυτή την ένταση στην οποία περιγράφεται, την οποία τη βίωσα σχεδόν σε όλα τα νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα, υπήρχε μια φοβία του κόσμου, όχι απέναντι στους ανθρώπους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η χώρα μας δεν είναι μια ρατσιστική χώρα. Δεν είχαν κάποια αντίδραση απέναντι σε αυτούς που έρχονται στη χώρα μας, τους ετούντες άσου. Υπήρχαν όμως και τέτοιες εξάρσεις. Όχι εδώ στοιχείο πάντως. Και ίσως υπήρχαν σε άλλες περιοχές. Περιορισμένες. Αυτό που ο κόσμος αντέδρασε ήταν στον όγκο. Δεν αντέδρασε στις 10 οικογένειες που ήρθαν, αντέδρασε στις 25.000 που βρέθηκαν να ζουν στη Μόρια. Γιατί κάποια στιγμή υπήρχε μια τεράστια ανισορροπία μεταξύ τοπικής κοινωνίας και προσφυγικών ροών, όπως και υπήρχε και μια ανισορροπία μεταξύ της πίεσης που δεχόταν η Ελλάδα σε σχέση με την πίεση που τότε δεχόντουσαν τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχε μια μεγάλη ανισορροπία. Αυτό που πολλοί μου είπανε είναι ότι θα έπρεπε να υπήρχε μια καλύτερη επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε. Η απόβαση στο λιμάνι της Μυτιλίνης, η απόβαση στα Μεστά, τα όσα έγιναν στη Μυτιλίνη, μετά στην Καράβα, στο Θόλος, όλα αυτά. Θα ευχαριστώ, θα ήθελα να μιλήσω για αυτό. Θα γινόταν. Καταρχήν. Ξανά, αν επιστρέψουμε στο Γενάρη του 2019. Αυτά θα γινόταν. Θα σας πω γι' αυτό. Δεν το αποφύγω στην ερώτηση και ειλικρινά θέλω να το αναλύσω, γιατί νομίζω είναι μια ευκαιρία να το βγάλουμε και από τα θέματα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί. Τέθηκε ένα θέμα καλύτερης ενημέρωσης του κόσμου. Η πραγματικότητα είναι ότι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας. Δηλαδή υπήρχε τόσο μεγάλη ένταση και φοβία στον κόσμο. Και να σας πω και κάτι. Δικαιολογημένα. Δηλαδή, όταν εδώ στη Χίο είχαμε φτάσει να έχουμε 7.000 ανθρώπους στη Διάλ, και εγώ σαν άνθρωπος που ζω στη Χίο, ανησυχούσα. Δεν μιλάω σαν πολιτικός, ούτε σαν βουλευτής. Είχε χαθεί αυτή η ισορροπία. Και αυτή η ισορροπία δημιούργησε μια πολύ μεγάλη φοβή. Μια ισορροπία, ναι. Επιτρέψτε μου. Μια ισορροπία όμως, η οποία οξύνθηκε τα αποτελέσματά της, οξύνθηκαν τα αποτελέσματά της στη διάρκεια του πρώτου μισού χρόνου της κυβέρνησης. Μην ξεχνάτε, παραλάβατε μια μόρια 6.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. 8.
8.000 ανθρώπων και, όταν, και παραλάβατε ως κυβέρνηση και παραλάβατε ως υπουργός 20.000. Ναι, δεν διαφωνώ το δεύτερο εξάμεινο του 2019, οι αυξημένες ροές που είχαν ξεκινήσει αρχές του 2019 δεν σταμάτησαν γρήγορα. Δηλαδή, αν δείτε το πρώτο εξάμεινο του 2019, είχαμε μια σημαντική αύξηση των ροών, η οποία επιταχύνθηκε, για να στηρίξω την ερώτησή σας, το δεύτερο εξάμεινο του 2019, το οποίο εκείνη τη στιγμή θα σας θυμίσω και κάτι άλλο. Όπως υπήρχαν αντιδράσεις στα νησιά, υπήρχαν αντίστοιχα πολύ μεγάλες αντιδράσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου υπήρχαν, δεν θέλαν τις δομές να πάνε στην ηπειρωτική Ελλάδα. Και σας θυμίζω ότι όταν ζητήσαμε τότε τη βοήθεια τοπικών κοινωνιών, ελάχιστες ανταποκρίθηκαν. Και είναι θετικό ότι ο Δήμος Οροπού και ο Δήμος Συντικής μας βοηθήσανε το Μάρτιο του 2020, που δημιουργήσαμε δύο έκτακτες ροές, όταν το πρώτο τριήμερο της ακραίας τουρκικής επιθετικότητας χρειαστήκαμε 1.200-1.300 θέσεις που δεν είχαμε πουθενά. Πάμε στα γεγονότα αυτά. Ξέρετε, είναι δύσκολο πολλές φορές να πηγαίνει κανείς στο παρελθόν και να το συζητάει σήμερα που έχει αλλάξει η κατάσταση. Γιατί πολλές φορές και ο ακροατής μας, ο τηλεθεατής μας, δεν θυμάται τι βιώναμε τότε. Τι βιώναμε το 2020. Βιώναμε μια επικείμενη τουρκική προκλητικότητα που την είχαμε διαβάσει, θα σας πω, και μια επικείμενη έκρηξη COVID που επίσης γνωρίζαμε. Τα λέω γιατί όταν είχε βγει ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος και τα είχε πει, που είχαν πει το Φεβρουάριο του 20, ποιο COVID κύριε εκπρόσωπο, τι δικαιολογίες είναι αυτές που λέτε. Εμείς ως κυβέρνηση έχουμε υποχρέωση να βλέπουμε μήνες μπροστά από ό,τι βλέπει κοινή γνώμη, είτε με πληροφορίες είτε με ανάλυση. Βρήκαμε λοιπόν ότι με τη VR και τη Μόρια, στην κατάσταση που ήταν, ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση τα νησιά. Χρειαζόταν λοιπόν ένα συνδυασμό δύο ενεργειών. Πρώτον, από συμφόρες των νησιών, η οποία από 42.000 έχουμε φτάσει στις 3.000 σήμερα, νομίζω πλέον δεν την αμφισβητεί κανείς την ολική από συμφόρες των νησιών. Χρειαζόταν η προστασία από τον κορονοϊό σε πιο αξιοπρεπές συνθήκες, αλλά χρειαζόταν και ασφαλέστερες δομές. Γιατί η Μόρια, όπως γνωρίζετε, δεν είχε καμία προδιαγραφή ασφάλειας και φάνηκε 1,5 ώρα μετά το Σεπτέμβριο του 2021 με φωτιά. Αυτό που λέγαμε ότι η Μόρια είναι επικίνδυνη, επιβεβαιώθηκε. Όπως και η Βιάλ ήταν επικίνδυνη με τις φωτιές που είχαν μπει στο παρελθόν της Βιάλ. Και μια δομή που δεν μπορούσε να περιφραχθεί. Άρα έπρεπε να γίνουν νέες δομές στην Καράβα και τους και στο 17. Είχαμε στήριξη τοπικών κοινωνιών? Όχι. Είχαμε στήριξη γενικότερα. Ακόμα και της κομματικής παράταξης. Ναι, γιατί τότε η επικρατούσα αίσθηση στον πληθυσμό ήταν αυτή η φοβία που σας είπα πριν από τα ιστορικά γεγονότα 15-19 που επιβεβαιώνω κι εγώ ως Τσιώτης ότι ήταν δικαιολογημένη. Δηλαδή, ήταν δύσκολο να πείσεις το 20, στις αρχές του 20, ότι σε δύο χρόνια θα έχω πολύ λιγότερο κόσμο σε ασφαλέστερες δομές και πλέον δεν θα επηρεάζεται η τοπική κοινωνία. Ήταν δύσκολο να πείσεις κόσμο. Και είχα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο Στοιχείο, όταν μου επιτέθηκαν οι δημοτικές αντιπολιτεύσεις και λέγανε είστε ο μόνος που θέλει τη νέα δομή, τους είπα και όταν γίνει όμως θα είμαι ο μόνος που θα έχω το δικαίωμα να λέω ότι έριζα το μεταναστευτικό. Θα μιλήσουμε για την περίπτωση της ΧΙΟ. Θα το πω. Να πάμε όμως στην απόβαση. Να πάμε όμως. Αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση με απόβαση ΜΑΤ. Δηλαδή είχαμε αποβάσεις ΜΑΤ. Είχαμε μάχες. Η ελληνική αστυνομία επέλεξε να έχει μία... Η άποψη της ελληνικής αστυνομίας ήταν ότι αν είναι αυξημένη η ομάδα που θα έρθει στη ΧΙΟ, δεν θα έχω επεισόδιο. Αυτή ήταν η επιχειρησιακή εκτίμηση, ότι αν ερχόταν μια σημαντική ομάδα αστυνομικών, δεν θα είχαμε επεισόδια, ενώ αν ερχόντουσαν λίγοι θα είχαμε επεισόδια. Τελικά αυτή η εκτίμηση δεν επιβεβαιώθηκε. Αυτό ίσως να αφορούσε τη ΧΙΟ, στην οποία οι κοινωνίες για πολλά πράγματα είναι διαφορετικές. Οι άνθρωποι στη ΧΙΟ είναι πιο ήρεμοι, έτσι, πιο συζητήσιμοι θα έλεγε κανείς. Υπάρχει μια αντιπολίτευση που δεν λειτουργεί όπως λειτουργεί η αντιπολίτευση ΧΙΟ. Και προσέξτε, στοιχείο επίσης δεν είχε αναπτυχθεί κάτι που είχε αναπτυχθεί στην Μυτιλήνη. Φαινόμενα ακροδεξιών ομάδων. Στην Μυτιλήνη είχαμε. Εδώ δεν είχαμε. Κοιτάξτε, και πέρα των κατοίκων που βγήκαν στους δρόμους, υπήρξαν και μεμονωμένα περιστατικά τα οποία ξεφύγαν από άποψη βίας. Αλλά γενικά είναι μια περίοδος πάρα πολύ δυσάρεστη.
για μένα προσωπικά ήταν ένα πολύ δύσκολο διάστημα, ειδικά όταν αφορούσε πτυχίο. Κακά τα ψέματα, υπάρχει ένας συναισθηματισμός στο δικό σου τόπο και ήταν πολύ έντονο να βλέπεις προσωπικούς φίλους να είναι στο δρόμο απέναντι, που δυσκολευόσουν τότε να τους πεις ότι εμείς έχουμε μία στρατηγική η οποία θα λύσει το πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι, και επειδή είπατε πριν για το πίναμε ένα κρασί στοιχείο, η πραγματικότητα είναι πλέον στα νησιά και νομίζω αυτό το μετράει, το μετράμε και στην κοινή γνώμη, η πλειοψηφία των νησιωτών, και όταν λέω η πλειοψηφία εννοώ η απόλυτη πλειοψηφία των νησιωτών, πιστεύει ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να βρει μια βιώσιμη λύση είναι θετική. Αλλά περάσαμε από δυσκολίες που έπρεπε να αποδείξουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα, όταν κάναμε τη δομή στη Σάμο, οι εκεί αντιπολιτεύσεις λέγανε θα βρεθούμε στη Σάμο με δύο δομές, λέει. Θα υπάρχει, λέει, και το βαθύ και η Σάμος και σας κοροϊδεύουν. Άνοιξε η δομή στη Σάμο, 5 μέρες μετά έκλεισε το βαθύ. Έχει γινωθεί το βαθύ και τώρα υπογράψαμε κιόλας μια επιχορήγηση του Δήμου Ανατολικής Σάμου για να αγοράσει την έκταση, να την καθαρίσει και να κάνει, ό,τι θεωρεί ότι είναι χρήσιμο. Γιατί το βαθύ, όσοι δεν γνωρίζουν στη Σάμο, ήταν μια έκταση ακριβώς στην πόλη. Δεν ήταν μέσα από τις πόλεις. Ναι, δηλαδή εφάπτεται το κτίριο. Σωστά. Θέλω να μου πείτε, σήμερα θα αποδεχόσταν ξανά την απόβαση των ΜΑΤ για τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε? Ήταν λάθος η επιλογή τουλάχιστον της αστυνομίας να λειτουργήσει έτσι εκείνο το Γενάρη του 2020? Θα ήταν λάθος να εκφράσω άποψη για θέματα τα οποία διαχειρίζεται και είναι θέματα της ελληνικής αστυνομίας. Θα τονίσω όμως, με την ηρεμία 2 χρόνια μετά από τα περιστατικά, ότι πράγματι εκείνη τη στιγμή ήταν δύσκολες στιγμές για τα νησιά. Και το γεγονός ότι τελικά όταν είχαμε τα επεισόδια 1 μήνα μετά, το Μάρτιο του 20, βρεθήκαμε στοιχείο με σκηνές στο λιμάνι. Οι σκηνές στο λιμάνι, αγνώστων ανθρώπων, την εποχή που είχε εργαλειοποίηση από την Τουρκία, με ανησύχησαν πολύ περισσότερο από τα επεισόδια στα νησιά. Πολύ πιο άβολα ένιωθα, ξέροντας ότι χωρίς να μπορώ να προστατεύσω την πόλη, έχω κόσμο στο λιμάνι που εκείνη τη στιγμή δεν ξέραμε, λόγω της εργαλειοποίησης, αν ήταν πραγματικοί αιτούντες άνθρωποι που ήρθαν για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον ή τι άλλο μπορεί να ήταν. Ήταν δύσκολες μέρες. Ξέρετε, όταν βιώσαμε την εργαλειοποίηση της Τουρκίας, η οποία περιορίστηκε στο μεταναστευτικό, το βλέπουμε τώρα. Εκείνα τα 24 ώρα, κανείς δεν μπορούσε να αποκλείσει ότι η προσπάθεια της εργαλειοποίησης θα μπορούσε να έχει συνδυαστεί και με κάποιο είδους θερμό επεισόδιο. Μετά, μπορείς εύκολα να δεις τι έγινε. Εκείνη τη στιγμή, εμείς είχαμε το θέμα της ασφάλειας των κατοίκων των νησιών ως απόλυτη πρώτη προτεραιότητα. Και το γεγονός ότι οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές μας επιτρέπουν σε οποιαδήποτε δύσκολη συγκυρία να είμαστε πολύ πιο προστατευμένοι, με τους πολύ λιγότερους βέβαια που βρίσκονται πλέον στα νησιά, είναι μια στρατηγική η οποία είναι σωστή. Κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Βάστρια, στη Λέσβο. Ναι. Τελειώνει. Τελειώνει. Πλέον πιστεύω μέσα στο. Να τολμήσω να πω πριν από το Πάσχα θα μπορέσει να γίνουν τα εγγένεια και να κλείσει και το Μαυρούγονο. Δηλαδή να επιστραφεί. Πάμε πρώτα στη Βάστρια και μετά θα πάμε και στο Μαυρούγονο. Τελικά ήταν λύση η επιλογή της Βάστρια? Σας κατηγορούν ότι προχωρήσατε σε ένα περιβαλλοντικό έλλειμμα. Χρησιμοποιώ τη λέξη που χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση. Στην καρδιά του μεγάλου πράσινου δάσους της Λέσβου, πολύ μεγάλου πράσινου δάσους της Λέσβου, τοποθετήσατε μια κλειστή ελεγχόμενη δομή με ό,τι αυτό σημαίνει συγκρινόμενη με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Μαυροβούνιο. Που η κατάσταση δεν είναι βέβαια η κατάσταση της Μόρφης προς Θεού. Έτσι. Αλλά φωτιές μπαίνουν στο Μαυροβούνιο σήμερα. Στον Καράτε Πελέ. Ο κ. Περιφερειάρχης είπε το λέει Μαυροβούνιο. Κοιτάξτε, οι φωτιές που έχουν μπει μέσα στο Μαυροβούνιο αφορούν μια τέντα, δεν αφορούν την περιοχή γύρω-γύρω. Αλλά φωτιές μπαίνουν και δεν ξέρει κανείς πώς θα επεκταθεί η φωτιά μέσα στο κέντρο ενός δάσους. Υπάρχουν και πολλές. Καταρχήν θέλω να πω το εξής. Πολλές φορές ακούς αντιπολιτεύσεις και πάντα έχουν ένα πολύ καλό επιχείρημα γιατί μια περιοχή δεν είναι κατάλληλη. Αν υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις οι οποίες συνοδευόντουσαν με μια δεύτερη φράση, που λένε αυτή η περιοχή δεν κάνει, αλλά κάνει αυτή η περιοχή,
θα έχει πολύ πιο αξιοπιστή αυτή η κριτική. Αυτό που έχω βιώσει τα τελευταία τρία χρόνια είναι για κάθε περιοχή. Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, πάντα κάποιος βρίσκει γιατί δεν κάνει. Ας πούμε, οι αντιπολιτεύσεις δεν βγήκαν να πούνε στη Μυτιλίνη να μείνετε στο Μαυροβούνι, μην κάνετε τη βάσκε. Δεν προτάθηκε αυτό ποτέ, δεν το έχω διαβάσει, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει εσείς. Δεν είπε κάποιος το Μαυροβούνι είναι πολύ καλύτερο από τη Βάστρια. Χτίστε το Μαυροβούνι όπως θέλετε. Όχι, αλλά το Μαυροβούνι κάποιοι το πρότειναν. Το Μαυροβούνι, κοιτάξτε, ήταν μια ανάγκη. Δεν το προτείνατε εσείς το Μαυροβούνι. Δεν το ξέρατε το Μαυροβούνι για να το προτείνετε. Κοιτάξτε, το Μαυροβούνι. Να ρωτήσω ποιοι το πρότειναν. Ήταν επιλογή δική μου. Αυτό το επιλογή ήταν δική σας. Αλλά δεν ξέρετε, δεν κάνετε την ύπαρξη του Μαυροβούνι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Να σας πω πώς ξεκίνησε το Μαυροβούνι. Ξεκίνησε πρώτον από το γεγονός ότι η έκθεση άνοιγε στον ελληνικό στρατό. Άρα δεν είχαμε θέματα ιδιοκτησιακά. Παρότι και υπήρχε λανθασμένα αρχικά η εκτίμηση ότι θα επαρκούσε η έκταση του στρατού, αλλά μετά φάνηκε στην πράξη ότι δεν επαρκούσε και γι' αυτό νοικιάσαμε και μια όμορφη ιδιοκτησία που εκείνη τη στιγμή δεν ξέραμε για νόημα. Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε δεν γνωρίζαμε. Ήταν ακριβώς εκεί που είχαν κατασκηνώσει ο κόσμος της Μόριας. Γιατί ξέρετε ότι να μεταφέρεις 8.000 άτομα με λεωφορεία από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β και αυτό θα ήταν ένα τεράστιο ζήτημα. Σας θυμίζω ότι εκείνη τη στιγμή οι άνθρωποι που ήταν εκτός δεν θέλανε να πάνε στο δομή, θέλανε να πάνε στην πόλη. Και υπήρχε και ενεργεία, η πανδημία. Υπήρχε ενεργεία, η πανδημία. Θέλανε να πάνε στην πόλη. Και αυτό ήταν κάτι που η ελληνική αστυνομία πρόλαβε πολύ γρήγορα. Κλείνοντας τον δρόμο, να μην μπουν οι άνθρωποι στην πόλη. Το Μαυροβούνι λοιπόν λειτουργήσε ως μια περιοχή εύκολη σχετικά πάνω στα δίκτυα για να μπορέσει να γίνει η προσωρινή αξιοποίηση. Είναι μια περιοχή που φαντάζομαι θα αρχίσει και η συζήτηση στη Μυτιλίνη, αν δεν έχει αρχίσει ήδη, ποια είναι η επόμενη μέρα στο Μαυροβούνι. Πάμε όμως για την επόμενη μέρα στη Βάστρια. Τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, κάπου πριν το Πάσχα, θα γίνουν τα επίσημα εγγένεια. Έτσι είναι ο σχεδιασμός. Έτσι είναι ο σχεδιασμός. Το λέω με τις φίλες που στα έργα σε πλήρη λειτουργία από πλευράς έργων υποδομής, δηλαδή ίδρυψη, αποχέτευση. Ρωτάνε κάποιοι πού θα πηγαίνουν τα λύματα μιας πόλης χιλίων ανθρώπων και με τους εργαζόμενους 2.000 ανθρώπων. Ναι. Υπάρχει ο σχεδιασμός ο τεχνικός για όλα αυτά τα ζητήματα, πώς του βιολογικού καθαρισμού που θα υπάρχει, πώς θα μεταφέρονται τα λίγα υπολείμματα που υπάρχουν του βιολογικού, όλα αυτά υπάρχουν στις μελέτες τις οποίες καλύπτουν το έργο. Θα είναι επαρκή. Δεν θα πέφτουν δηλαδή σε κάποιο ρέμα και θα καταλήγουν στον κόλπο της Καλονής τα λύματα. Όχι, υπάρχει βιολογικός καθαρισμός. Όλα γίνονται βάσει μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν υπάρχουν σημεία στο έργο τα οποία δημιουργούν οποιοδήποτε ζήτημα περιβαλλοντικό. Σας θυμίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο το συγκατασκευάζουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ευαισθησία και της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων υποδομών σαν την δομή στη Βάτρια είναι πολύ μεγάλη και πολύ αυξημένη. Το αν θα μπορούσε να γίνει η δομή σε κάποιο άλλο σημείο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια συζήτηση η οποία έχει γίνει κρατήσει για χρόνια. Όπως αντίστοιχα έχει κρατήσει η ίδια συζήτηση για πολλά χρόνια στοιχείο. Στη Σάμμο μόνο δεν είχαμε το ίδιο ζήτημα γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη επιλέξει. Δεν κάνω καλά. Δεν κάνω καλά. Το είχε ήδη στο πρόβλημα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τις επιλογές. Είχε επιλέξει το. Αυτό ναι. Και να σας πω κάτι. Εκεί είχαμε το εξής πολιτικά οξύμορο. Ενώ στα άλλα νησιά φωνάζανε οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ για την κυβέρνηση, για τις επιλογές του, Μπουρνούς, ο κύριος Μιχαλίδης είχαν βγει στους δρόμους τότε με τα ΜΑΤ και ουρλιάζανε και φωνάζανε. Ξεχνώντας ότι είχαν γίνει επί των ημερών τους, στοιχείο η Βιάλ ιδρύθηκε επί κύριο Μιχαλίδη, ο οποίος ξαφνικά θυμήθηκε να ανέβει στο βουνό να φωνάξει για το 17, που είναι πολύ πιο απομακρυσμένο από τον αστικό ιστό από την Ευγιά. Είχαν πρόβλημα στη Σάμμο ή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούσαν να καταγγείλουν την επιλογή της Ζεβού, γιατί ήταν κάνει αυτή. Και καταγγείλανε τον όγκο. Οπότε το επεκτείνατε εσείς και τελείωσε. Κοιτάξτε, το θέμα αυτές οι δομές δεν είναι να είναι γεμάτες. Ούτε μισογεμάτες. Το νόημα αυτών των δομών είναι να έχουν διαθέσιμο χώρο για να έχετε το περιστατικό. Να σας πω ένα πρόσφατο. Όχι, θέλω να μου πείτε ποια θα είναι η δύναμη, ποια είναι η ονομαστική δύναμη της Βάστριας. Η ονομαστική δύναμη της Βάστριας αυτή τη στιγμή. Γιατί λέγονται διάφορα. Η ονομαστική δύναμη της Βάστριας όπως κατασκευάζεται τώρα μαζί με τους χώρους κράτης, το όρο συνολικό, αυτή τη στιγμή είναι 3.000. Έχουμε καταθέσει. Όχι 7, 9, 10, 12. Έχουμε καταθέσει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να πάρουμε άδεια να φτάσει στις 5.000 η ονομαστική δομή.
πόσο κόσμο θα έπρεπε να έχει εκεί. Νομίζω ότι το σημερινό που έχει το Μαυροβούνι 1000-1300, για μένα πρακτικά πρέπει να είναι και το όριο. Δηλαδή το της πραγματικής χρήσης των δομών. Σας θυμίζω ότι πλέον υπάρχει ένα εθνικό σύστημα υποδοχής, το οποίο συνολικά έχει εκτός των νησιών μας 29 δομές, οι οποίες λειτουργούν, οι οποίες μας δίνουν επαρκή χώρο σε περίπτωση που στο μέλλον έχουμε μια προσωρινή έξαρση ροών, να μην ξαναγεμίσουν οι δομές στα νησιά μας. Αυτό είναι δεδομένο πλέον ότι μπορούμε. Θα λειτουργήσει η βάση, γιατί σας καταγγέλνουν γι' αυτό κάτι. Κάποιοι χώροι συγκεκριμένοι σας καταγγέλνουν ότι θα την βάστρια των 7.000, εσείς μου λέτε για 3.000, 3.000 θα γίνει 5. Εκεί σταματάει η βάστρια. Εκεί σταματάει η βάστρια. Θα γίνει η βάστρια χώρος υποδοχής προσφύγων από όλο το Αιγαίο. Λένε κάποιοι για παράδειγμα ότι δεν προχωράτε στο έργο της Χίου με προοπτική αυτοί οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, όπως θέλετε πέστε τους, που έρχονται στη Χίο, να μην μένουν στην ιδιαίτερη εκλογική της περιφέρεια, να μεταφέρονται στη βάστρια. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Σας θυμίζω ότι όταν λειτουργήσει και η βάστρια, εγώ θα είμαι και στο τέλος της θητείας μου ως υπουργός μετανάστευσης. Η ουσία είναι ότι ποτέ δεν έχουμε κάνει μεταφορά από νησί σε νησί. Ούτε εμείς ούτε ούτε ούτε. Ποτέ δεν έχει μεταφερθεί κόσμος από τη μία δομή. Και δεν θα είναι η βάστρια, δεσμεύεστε γι' αυτό, χώρος υποδοχής προσφύγων από τα υπόλοιπα νησιά. Αυτονόητα. Και συγκέντρωσης. Αυτονόητα. Συγγνώμη, στοιχείο. Επειδή άκουσα αυτό που είπατε και το είχα διαβάσει τότε που το έγραφε μια εφημερίδα της Λέσβου. Στοιχείο λειτουργεί δομή. Η οποία έχει χωρητικότητα πάνω από χίλιους ανθρώπους. Δεν είναι ότι Χίος δεν έχει δομή. Δεν έχει κατάλληλη δομή. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά εμάς εδώ στοιχείο. Εμείς επηρεαζόμαστε από τις αρνητικές επιπτώσεις μια ανοιχτή δομή μέσα στα καμπόχωρα. Η δομή όμως υπάρχει. Δηλαδή, όποιος φτάνει σήμερα στη Χίο, μένει στη Χίο. Όποιος φτάνει σήμερα στη Σάμμο, μένει στη Σάμμο. Όποιος φτάνει Κόκελερο, μένει Κόκελερο. Και όταν γίνονται μετακινήσεις, γίνονται από τα νησιά προς την υπηρετική Ελλάδα. Όπως δεν γίνονται μετακινήσεις από την υπηρετική Ελλάδα προς τα νησιά. Επειδή λέω να υπάρχει, είχαμε ένα πρόβλημα προ μερικών εβδομάδων, το οποίο δεν δημοσιοποιήθηκε, αλλά εγώ το. Υπήρχε μια πληροφόρηση, η οποία βρέθηκε τελικά να είναι παραπληροφόρηση, ότι έχουν μπει 400 άτομα στον Εύρο. Το είχατε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ήταν πριν μερικές εβδομάδες. Και εγώ έθεσα το ζήτημα, επειδή υπήρχε μεγάλη αντίδραση στο φυλάκιο για την επέκταση του φυλακίου, αν είχαν μπει 400 άνθρωποι, πού θα τους βάζαμε. Το πού θα τους πηγαίναμε μετά από μερικές μέρες είναι άλλο θέμα. Εκείνο το βράδυ, πού θα κοιμόντουσαν 400 άτομα, θα τρώγαν, θα πηγαίναν τουαλέτα, θα εξεταζόντουσαν από έναν γιατρό αν είχαμε ένα έκτακτο περιστατικό. Πού? Στις πλατείες του Εύρου. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποιοι τραβήξαν τον κόσμο σε ένα ακραίο λαϊκισμό φόβου σημαίνει ότι υπάρχουν μέρη τα οποία δεν έχουν τις υποδομές ενώ έχουν ιστορία ροών το οποίο σημαίνει ότι μπορεί αυτό να επαναληφθεί κάποια στιγμή και στο μέλλον. Πώς εργαζόμενος απασχολεί η βάστρια? Κάθε κατηγορία, συνολικά. Από αστυνομικούς μέχρι προσωπικό εξυπηρέτησης. Η βάστρια συνολικά πρέπει να έχει περίπου 500 άτομα. Αν, όχι παρά, αν υπολογίζουμε τους αυτούς που εργάζονται άμεσα για τη δομή. Αν υπολογίσουμε γενικότερο αυτούς που εργάζονται για το μεταναστευτικό, πιθανόν η σχέση να είναι ένας προς ένας. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος για κάθε ένα που πραγματικά βρίσκεται. Πρέπει να υπολογίσετε στους νοριοφυλακές που προσελήθησαν από αυτή την κυβέρνηση. Πρέπει να βάλετε το προσωπικό security των δομών, το προσωπικό καθαριότητας, το προσωπικό συντήρησης, το προσωπικό που δουλεύει στη σύντηση. Πόσο ψήφους σας έβγαλε η βάστρια για το κόμμα που κυβερνά, για την Νέα Δημοκρατία? Δημόσιες προσλήψεις των συνοριοφυλάκων γίνανε, όπως έρετε, με μοριδότηση. Από εκεί πέρα δεν υπάρχουν άνθρωποι που διορίσαμε εμείς με την παλιά λογική. Λένε κάποιοι, για παράδειγμα, ότι ατόνισαν οι αντιδράσεις και ιδιαίτερα από τα γύρω χωριά, επειδή όλος ο κόσμος στα γύρω χωριά δουλεύει στην κατασκευή της βάστρειας. Βγάζει με οργάνωση. Κοιτάξτε, ότι έχει. Να είμαστε δίκαιοι εδώ και τίμοι. Το ότι το μεταναστευτικό έχει και μια θετική ανάγνωση δημιουργίας θέσεων εργασίας, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μόλις το είπα αυτό, αν ήμασταν ζωντανά τώρα, θα έγραφε κάποιος από κάτω, μα καλά αυτή την ανάπτυξη ονειρεύονται αυτή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ονειρευόμαστε αυτή την ανάπτυξη. Αλλά είναι μια πραγματικότητα της ζωής ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, μη πω τους επόμενους αιώνες, θα υπάρχει μια τάση ανθρώπων εκτός Ευρώπης να θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη,
για οποιοδήποτε λόγο, δεν θες να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση για τη μετανάστευση, είναι δεδομένο ότι τα νησιά μας θα αποτελούν πύλη εισόδου. Για μικρές ροές, για μεσαίες ροές, για μεγάλες ροές, θα αποτελούν πύλη εισόδου. Δεν είναι κακό να υπάρχει ένα θετικό μέρισμα από αυτή τη ροή, αλλά βέβαια αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε και νομίζω το έχουμε εξασφαλίσει, είναι να μην υπάρχει αρνητική επίπτωση της κοινωνίας, αυτά που διαβάζαμε παλιά για κλοπές, αναρχία, τεράστιο συγκέντρωση πληθυσμών σε πολύ μικρά σημεία δίπλα σε χωριά. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Αυτό προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε. Πάμε τώρα στο στοιχείο που είπατε πριν. Στοιχείο πράγματι υπήρχαν πολύ περισσότερες αντιδράσεις. Γιατί? Γιατί είμαι εγώ από εδώ. Δηλαδή κάπου εμπλάκηκε το θέμα της δομής από τις αντιπολιτεύσεις, τις τοπικές του Δήμου Χίου, με σκοπό θεωρώντας να ξεσηκώσουν τον κόσμο εναντίον του βουλευτή. Ο κόσμος νομίζω όμως πλέον, και νομίζω δεν ξέρω από την παρουσία σας στοιχείο τι εικόνα έχετε αποκομίσει εσείς, ο κόσμος πλέον πιστώνει σε αυτή την κυβέρνηση το γεγονός ότι μια κρίση που ταλαιπώρησε αφάνταστα στοιχείο λειτουργήσε. Έχουμε λοιπόν πλέον το δικαίωμα να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια και να λέμε είχαμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική, ακόμα την έχουμε, εγώ θέλω να γίνει η δομή στο θόλος και είμαστε στα δικαστήρια μπλεγμένοι, γι' αυτό δεν προχωράει, δεν είναι ότι εμείς δεν προχωράμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την πρόσβαση. Υπάρχει ένα νομικό ζήτημα, δεν αμφισβητείται η κατοχή της δομής από το ελληνικό δημόσιο, από τα δικαστήρια δεν αμφισβητείται μέχρι στιγμής, κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα. Ο Δήμος έχει κάνει μια κύρια αγωγή, να την κάνει, δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα για τους τίτλους δημοσίου. Υπάρχει ένα θέμα με τον καθορισμό της πρόσβασης στη δομή. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και αύριο την κατασκευή της δομής με καράβια και ελικόπτερα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι κάτι εύκολο για να μπορείς να χάνεις μία δομή. Επειδή λέτε για καράβια, πάμε πίσω στο Μαυροβούνι. Συζητιέται ότι το Μαυροβούνι με το που θα κλείσει, τη μέρα που πιθανά να εγκαινιάσει την νέα δομή, όπως έκανε και στη Σάμμο ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει και θα είναι το κεντρικό προεκλογικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας στην Λέσβο, θα ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου εμπορικού λιμένου στον Καράτεπε, στο Μαυροβούνι δηλαδή, και εσύ, μάλλον ο κύριος Μουτζούρης. Αυτό δεν είναι κάτι στο οποίο εμείς δεν μπλεκόμαστε, αλλά αν προταθεί κάτι τέτοιο, δεν έχω κάτι τέτοιο να ανοίξει. Δεν έχει προταθεί ακόμα. Γιατί έχει χωροθετηθεί εκεί η δημιουργία λιμενιού πριν από χρόνια. Το γνωρίζω. Με το γενικό χωροταξικό σχεδιασμό. Το γνωρίζω ως θέμα, το έχω ακούσει ως συζήτηση. Αλλά δεν είναι κάτι στο οποίο γνωρίζω εγώ και ίσως και λόγω αρμοδιότητας δεν το γνωρίζω, να έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα. Το αν θα μπορούσε ή θα έπρεπε να γίνει εκεί το λιμάνι αντί κάτι άλλο, δεν είναι κάτι το οποίο εγώ θα εκφράσω άποψη. Αυτό που θα πω όμως ότι σαν Υπουργείο Μετανάστευσης το έχουμε κάνει και στο ΣΑΜΟ, θα το κάνουμε και στοιχείο, από το Ταμείο Αλληλεγγύης θα χρηματοδοτήσουμε, δεν θα χρηματοδοτήσουμε ένα ολόκληρο λιμάνι, αλλά μπορεί να χρηματοδοτήσουμε αν τελικά αυτό προτείνει η τοπική κοινωνία, αν αυτό καταλήξει το αρμόδιο Υπουργείο, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε κάποια πρόδρομα έργα για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε την αξιοποίηση αυτού του χώρου. Όπως έγινε στην περίπτωση της Μόριας, του οικοπαίδου της Μόριας. Κοιτάξτε, ο δικός μας ρόλος όταν φεύγουμε από κάποιο σημείο είναι να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία να βγει μπροστά. Εγώ προχθές πέρασα πάντως, δεν έχει γίνει τίποτα. Ούτε καρφίτσα δεν έχει σηκωθεί, όχι μπει. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες λίγες εβδομάδες θα μπορέσουμε να υπογράψουμε με το Δήμο Μυτιλήνης τη συμφωνία χρηματοδότησης για την αγορά του χώρου, έχοντας επιλύσει ο Δήμος Μυτιλήνης με τον ιδιοκτήτη του χώρου που είναι το Ταμείο των Εθνικής Άμυνας, επιλύσει όλα τα θέματα, τα διαδικαστικά, τα θέματα του καθορισμού του τιμήματος. Εμείς είμαστε έτοιμοι από τη δικιά μας πλευρά. Δεν έχει αυτό οριστικοποιηθεί με το ΤΕΘΑ. Νομίζω έχει οριστικοποιηθεί κατά 99%. Και γι' αυτό λέω ότι είμαστε πλέον πολύ κοντά, όπως υπογράψαμε το μνημόνιο χρηματοδότησης με το Δήμο Ανατολικής Άμμου, να κάνουμε το ίδιο με το Δήμο Μυτιλήνης. Θα σας πω ότι ο Δήμαρχος Μυτιλήνης στο θέμα του μεταναστευτικού θα μπορέσει να πει τον Οκτώβριο του 2023 ότι στη θητεία μου η Μυτιλήνη πλέον δεν αντιμετωπίζει μεταναστευτική κρίση. Πήγαμε λοιπόν εκεί που θα πηγαίναμε για το τέλος της συζήτησής μας. Ούτε λίγο ούτε πολύ είπατε ότι στηρίζετε την επιλογή κίτρινη για τις δημοτικές εκλογές. Αλλά για τη Νέα Δημοκρατία το καρφί δεν είναι. Μητσοδίκη. Εγώ δεν θα σας πω και δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα να σας πω. Όχι, κομματικά. Με την κομματική σας ιδιότητα. Ούτε με την κομματική μου ιδιότητα.
μπορώ να σας πω τι θα αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία να κάνει τον Οκτώβριο του 2023. Μπορώ να σας πω όμως ως Υπουργός Μετανάστευσης ότι στη Μυτιλίνη είχαμε ένα Δήμο ο οποίος ήταν αποφασιστικός σε θέματα που αφορούσε την προστασία των κατοίκων, αλλά ήταν και συνεργάσιμος στο να βρει λύσεις. Γιατί δεν ήταν ένας Δήμος στρουθοκάμιλος με το κεφάλι μέσα στην άμμο, νομίζοντας ότι τα προβλήματα θα περάσουν από πάνω. Συμφωνώ απόλυτα και... με το πώς το λέτε, εγώ το λέω πράσινο φως στον κίτρινο. Και όχι... Πάμε όμως κάπου αλλού. Ναι, να σας πω όμως κάτι. Είναι με... είπα πρόσφατα σε μία δήλωσή μου στοιχείο ότι λύθηκε το μεταναστευτικό και αυτοί που λαϊκίσαν ακραία δεν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το πολιτικό μέρισμα της επιτυχίας. Δηλαδή, όταν τελειώσει η κρίση, πρέπει και ο καθένας να κρίνει και να κριθεί σε ποια πλευρά ήταν στην επίλυση του προβλήματος. Στην περιφέρεια, που σας αφορά και περισσότερο, γιατί η εκλογική σας περιφέρεια και η περιφέρεια βορειοβέλεια. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας είναι η επικείμενη της εθνικής εκλογής, οι οποίες πλέον είναι φανερό, θα γίνουν μέσα στο 2023. Όχι, είναι φανερό, είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή. Όχι, δεν είναι ότι λήξαν όλα τα σενάρια πρώην εκλογών που τα ακούγαμε και το 20 και το 21 και το 22. Διάβαζα 200 εφημερίδες την τάδε Κυριακή, την τάδε Κυριακή, την τάδε Κυριακή. Πλέον είναι δεδομένο ότι θα μπούμε στο 23, άρα θα είναι μια πλήρη τετραετία 19-23. Τώρα ποιο μήνα, δεν ξέρω. Άρα η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή η δικιά μας είναι οι επικείμενες εθνικές εκλογές. Και όχι οι περιφερειακές ή οι δημαρχιακές εκλογές, με τις οποίες η Νέα Δημοκρατία θα ασχοληθεί. Μετά. Το προφανέστερο. Ακόμα, ξέρετε, δεν έχουν βγει και υποψηφιότητες, κάποιοι έχουν εκδηλώσει μια πρόθεση να κατέβουν, να δούμε ποιοι τελικά θα κατέβουν, από αυτούς που λένε, ποιοι δεν λένε και θα κατέβουν, ποιοι θα έχουν συνδυασμούς, ποιοι δεν θα έχουν, ξέρετε, ακόμα νομίζω ότι είμαστε πολύ νωρίς, γιατί να ανακοινώνει κάποιος π.χ. θα κατέβει δήματος κάπου, δεν είναι δεδομένο ότι θα έχει στήριξη επαρκή από την κοινωνία. Από την κοινωνία σε επίπεδο όταν... υποψηφίων, κάτι. Στους Δήμους είναι πάρα πολύ επιθετικό. Δηλαδή χρειάζεται να έχεις μια πολύ γερή σχέση όχι μόνο με την πόλη της Χίου, την πόλη της Μυτιλίνης, αλλά με τα χωριά παντού, να έχεις τα πλήρη ψηφοδέλτια πλέον που προβλέπει ο νόμος, να δούμε ποιοι τελικά θα έχουν την ανταπόκριση της κοινωνίας και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που ακόμα δεν έχουν εκδηλωθεί, που να βρεθούν μπροστά. Η πραγματικότητα είναι ότι με τον κύριο Μουτζούρη καταρχήν έχω μια καλή προσωπική σχέση εδώ και χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί μαζί την περίοδο 12-15 στο Υπουργείο Ανάπτυξη, ήμουν εγώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας, ήταν ο κ. Μουτζούρης, είχαμε μια καλή σχέση. Πέρασαν πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν το κρύβω. Έπαιξε ένα θετικό ρόλο ο κ. Μουτζούρης στο να ευαισθητοποιήσει την ανάγκη από συμφόρηση των νησιών. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει παίξει ένα καλύτερο ρόλο στο θέμα της μετακίνησης των δομών. Το οποίο ήταν έτοιμά του στην αρχή. Δηλαδή, αν δείτε την ανακοίνωση του, του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων που είχε γίνει το Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι, του 19, δηλαδή είμαι σίγουρος για το μήνα, και είχαν θέσει κάποιες απαιτήσεις προς την κυβέρνηση, τις οποίες υλοποίησαμε όλες. Είναι σημαντικό να βρείτε αυτή την. Και αν θέλετε να το βάλετε και συνέντευξη, σαν καρτέλα, το τι είχαν ζητήσει τότε οι τοπικές κοινωνίες και είπαν: δεν θέλουμε καμία νέα δομή, θέλουμε όμως οι υφιστάμενες δομές να μετακινηθούν εκτός αστικών ιστών. Τελικά αυτό κάναμε. Νομίζω ότι θα είχε βοηθήσει αν είχαμε μια καλύτερη συνεργασία και το 2020. Θα είχε αποφύγει πάρα πολύ ένταση. Δεν έγινε. Από εκεί και πέρα, στα άλλα ζητήματα, έχουμε μια καλή συνεργασία με τον κύριο Μουτζούρη. Και ήμασταν και μαζί χθες στην παρέλαση εδώ στη Χίο, όπως είδατε. Αλλά το τι τελικά θα γίνει στις περιφερειακές εκλογές είναι ένα θέμα που θα αποφασίσει κεντρικά η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις περιφέρειες χώρες. Και θέλω να πιστεύω ότι όταν ανακοινωθούν οι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον θα ανακοινωθούν συγχρόνως σε όλες τις περιφέρειες. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστήσουμε για την ενδιαφέρουσα πραγματικά κουβέντα που κάναμε. Θα έρθετε με τη Λίνη, έχει καιρό να έρθετε, γιατί. Δεν έτυχε και ίσως δεν είχαμε και προβλήματα για να χρειαστεί να έρθω, αλλά σίγουρα θα έρθω στις αρχές του 2023.